Λοιπόν. Α, εντάξει. Δεν πάλι μας έπιασες, αγάπη μου. Μπράβο. Αυτό εδώ είναι. Είναι με τρεις διαφορετικές. Ζουμερή σοκολατοπιτούλα. Είναι brownies, αλλά είναι το σωστό, το τέλειο, το τσουλίστικο, το έτσι. Αυτό, 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 έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Έτσι. Δεν μου λες, λοιπόν, τι διαφορά έχει αυτό, αυτή από αυτήν, γιατί αυτή βλέπω καραμέλα. Αυτό έχει φουντούκι και καραμέλα. Mm. Αυτό έχει κάστανα, λίγο πιο χριστουγεννιάτικο, βρασμένα έτοιμα, και αυτό έχει καρύδια. Στα καρύδια θα πάω. Καρύδια. Είναι τόσο μαστιχωτό, σας μιλάω παντελονάτα για ακόμα μια φορά. Αυτό το brownies θα το φάτε και δεν θα ξαναφτιάξετε άλλο. Τσούλης, υπογράφω. Είναι μαστιχωτό, γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς το κάνεις έτσι μαστιχωτό, ρε. Τώρα θα σου ξετυλιχτώ. Θα σου ανοιχτώ. Και θα στα πω χύμα και τσουβαλάτα. Αυτό και αυτό και εκείνο. Πάμε λοιπόν. Όμως, μεγάλο σύμμαχος για αυτή τη μαγειρική είναι το αντικολλητικό χαρτί Sanitas. Γιατί όμως το λέω αυτό? Γιατί είναι το μόνο αντικολλητικό χαρτί, Ελενάκι μου, που δεν χρειάζεται κουτί. Υπάρχει κι άλλο. Εγώ μόνο αυτό ξέρω. Άμα να γεια σου, ισχύει και αυτό που λες, γιατί και εγώ στο μαγαζί αυτό είπα και στην κυρία που ήρθε, μόνο αυτό έχω μέσα στο μαγαζί. Λοιπόν, αυτό το χαρτί δεν χρειάζεται βουτύρωμα. Άρα έχεις ένα ακόμα πιο υγιεινό αποτέλεσμα. Ούτε σου κολλάει το γλυκό, ούτε σου κολλάει το φαγητό, ούτε τίποτα. Εγώ ξέρεις που άλλο το χρησιμοποιώ. Επειδή στο δικό μας σχολείο τα παιδιά, τουλάχιστον στάνταρ του δημοτικού, παίρνουν κολατσό μαζί, όταν θέλω να βάλω στη μικρή μου μακαρόνια, επειδή δεν θέλω να του τα βάζω μέσα στο πλαστικό κουτάκι κατευθείαν, γιατί μετά έρχεται κάπως και δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Το έχω δοκιμάσει και έτσι το έχω δοκιμάσει ακριβώς. Βάζω πάντα από κάτω αντικολλητικό χαρτί, βάζω τα μακαρονάκια μου, τα έχω φτιάξει πρωί-πρωί και είναι ζεστά. Και βάζω πάνω και τη σαλτσούλα μου και μου τα κρατάει πολύ ωραία. Δηλαδή, σου λέω, το δοκίμαζα χωρίς αντικολλητικό να το στέλνω στο παιδί στο σχολείο με το πλαστικό το ταπεράκι του. Αλλά δεν, όταν έβαζα μέσα ζεστό φαγητό, δεν ήταν έτσι όπως το ήθελα. Με ενοχλούσε μετά που άνοιγα το κουτί. Και ήθελα το παιδί μου να το τρώει περιποιημένο. Αλλά γεγονός είναι ότι το αντικολλητικό χαρτί το χρησιμοποιούμε σε 500 πράγματα. Εννοείται. Δηλαδή, εγώ σας είπα πώς το χρησιμοποιώ στα πρωινά που θέλω να στείλω στο παιδί μου στο σχολείο. Εσύ είπες πώς το βάζεις κάτω από το ταψί. Και από πάνω, εχθές το βάλαμε στο πάνω, φαγητό. Πολύ. Πολύ. Σκεπάζουμε. Πολύ. Και γενικώς, όταν θέλουμε κάτι να μην μας κολλήσει και δεν θέλουμε να το παστρώσουμε στα βούτυρα ή στα λάδια, λέμε. Μπορεί να είναι και τέτοιο φαγητό που δεν θέλει πολύ. Είναι η καλύτερη λύση το αντικολλητικό χαρτί. Πολύ σωστά τα λες. Οπότε, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς θα κάνουμε αυτό το αγίασμα. Έχω λιώσει εδώ πέρα σοκολάτα κουβερτούρα με μέθοδο που λέμε Ben Marie. Δηλαδή, βραστό νερό, έτσι, και ένα μπολάκι γυάλινο από πάνω. Και εδώ πέρα έχω λιωμένη σοκολάτα. Καλά είσαι σήμερα, Πλέκ. Τι ήθελα να το πω. Λιωμένη σοκολάτα και βουτυράκι. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω, παιδιά. Θα ρίξω μέσα. Είναι πολύ απλό. Με μία σπάτουλα θα γίνει το γλυκάκι μας. Θα ρίξω μέσα ζαχαρίτσα. Έτσι. Ναι. Και ανακατεύουμε. Ναι, ναι. Ωραία. Εδώ ανακατεύουμε τη σπάτουλα. Είναι με πολύ λίγα υλικά το γλυκάκι και είναι πραγματικά πεντανόστιμο. Θα ρίξω μέσα δύο αυγουλάκια large. Έχουμε ξαναπεί για αυτά. Οπ, έπεσε. Θα το βγάλω. Το τσόφλι, παιδιά, βγαίνει με τσόφλι. Κοιτάξτε εδώ πέρα, μαγιά. Οπ, βγήκε. Ανακατεύουμε και βέβαια τα γλυκά παιδάκια μου χρειάζονται το αλατάκι τους. Γιατί μας αυξάνουν τις γεύσεις. Οπότε θα ρίξω και μία πρέζα αλάτι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα ένα μυστικό. Όταν θέλουμε να βάλουμε μέσα ακόμα και σε κέικ ξηρούς καρπούς, πάντα μα πάντα. Και με έχεις κάνει λολό. Αυτά είναι. Και έλεγα πως ήταν καλύτερα σήμερα. Αλλάζει η κατάσταση, τι πάθαμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, παιδί μου, κομματάρα, ναι. Κομματάρα. Κομματάρα, αλλά πραγματικά με έκοψες πάνω στο κομμάτι που με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Γιατί, ναι, θέλουμε να βάλουμε μέσα ξηροκάρπο. Μ' άρεσε το καρυδάκι που είχες μέσα και μου είπες θα μου δώσεις μυστικό. Λοιπόν. Πες το και μετά χόρεψε. Πάμε το μυστικό. Για πες. Όταν λοιπόν βάζουμε μέσα ξηρούς καρπούς σε κέικ, ακόμα και σε brownies, όταν ψήνεται έχει την ιδιαιτερότητα ο ξηρός καρπός να πηγαίνει προς τα κάτω, γιατί αυτό φουσκώνει προς τα πάνω. Ωραία. Άρα εμείς θέλουμε να βρούμε ένα κόλπο έτσι ώστε ο ξηρός καρπός να μένει στο κέντρο. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Πού να ξέρω. Θα σου πω εγώ τώρα αμέσως, γι' αυτό με έχεις εδώ. Αλευράκι θα το ρίξω μέσα στους ξηρούς καρπούς. Πόσο αλευράκι, πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένο ή έτσι λίγο? Έχει συνταγή. Α, έχει το αλεύρι της συνταγής. Θα το βάλουμε μαζί με τους ξηρούς καρπούς και ανακατεύουμε. Άρα τι πετυχαίνω εδώ πέρα? Για λέγεσαι να ανακατεύω πάρει εγώ. Να το αλευράκι σε όλη την επιφάνεια του ξηρού καρπού, όταν ψήνεται να δημιουργηθεί μια κρούστα και να μείνει εκεί πέρα. Σας έφτιαξα. Τώρα μας τρέλανε. Σας έστειλα. Πάλι μας έστειλες. Αυτά είναι. Οπότε, αλλά όπως είσαι αυτό, το ρίχνουμε μέσα. Νόμος, 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 να το θυμάστε πάντα.
Κοιτάξτε εδώ πέρα. Εσένα ποιος το έμαθε αυτό, παιδί μου? Μου το έμαθε ο ζαχαροπλάστης που είχα στη σχολή. Ήταν παλιό ζαχαροπλάστης και αυτό δεν το ξέχασα ποτέ στη ζωή μου. Να είναι καλά, κύριος Γαρδίκας. Λοιπόν. Με το όνομα. Με το όνομα. Φοβερός. Φοβερός. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ και αυτό, παιδιά, είναι το μπράουνις. Λοιπόν. Έχουμε κάνει το μείγμα μας. Σωστά. Βάλαμε εδώ. Σουβαλά, στα μικρά σανιτάκια μας, βλέπετε, λίγο προϊόν, δεν το γεμίζει μέχρι επάνω. Όχι. Γιατί αυτό όσο να είναι θα σηκωθεί και λίγο. Πόσο θα σηκωθεί δεν ξέρω, εξαρτάται, ξέρω εγώ, το αλεύρι. Έχουμε βάλει αλεύρι που φουσκώνει, όχι, αλεύρι κανονικό. Όχι, έχουμε τα αυγά, οπότε θα φουσκώσει. Μόνο από τα αυγά θα φουσκώσει. Μάλιστα. Θέλω να δω λοιπόν μέχρι πού θα σηκωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να τα βάλουμε και στο φούρνο και πάμε να μας πεις τη συνέχεια. Λοιπόν, εντωμεταξύ σου πάλι μια μαγιά που έχουν το αντικολλητικό. Εδώ, κοίτα, κοίτα, σου χαρτάκι. Ευχαριστώ. Το αντικολλητικό χαρτί σαν ιτάς. Πόσο με προσέχεις. Σε είδα. Λοιπόν, κοίτα, είναι ήδη κομμένε. Ούτε χρειάζεται κόψιμο, ούτε τίποτα. Μπράβο. Όχι μπράβο. Λοιπόν, θα βάλω λοιπόν ούτε λαδάκι, ούτε βούτυρο τίποτα, στο ταψάκι μου. Τίποτα. Α, να διευκρινίσω κάτι. Θα σου δείξω μια μαγιά γι' αυτό. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι. Αυτά είναι μεγαλύτερα, είναι διπλάσια δόση. Εδώ πέρα θα κάνω τη δόση που σας έχω δώσει σε αυτό το μικρό. Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχεις αυτό το πρόβλημα. Θα σου πω τώρα κι άλλη μαγιά, γιατί σε πάω. Λοιπόν. Καλά που μου τα λες και αυτά ναι. Και παίρνω τα πάνω. Το καταλαβαίνω. Γιατί έχω και μια ανησυχία. Θα με κρατήσεις, δεν θα με κρατήσεις. Ζω με αυτή την αγωνία. Ό,τι κάνεις. Α, κάνω. Εντάξει, σε ευχαριστώ να μου το λες που και που να ανεβαίνει το ηθικό μου. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Έχεις αυτό το πρόβλημα, ρε παιδί μου. Σου κάθεται έτσι, σου κάθεται αλλιώς και σε τέτοιο. Τι, πού θα πας? Πάω να το βρέξω. Αχ, Παναγίτσα μου, θα με τρελάνει. Μαγιά, το κάνεις εδώ πέρα. Κοίτα εδώ πέρα. Το κάνεις έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα τσουλωτή στην κουζίνα σας. Έκατσε ωραία, περιποιημένα, σένια και μαγιόρικα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, ούτε τώρα να. Και ούτε παθαίνει τίποτα το χαρτί. Τίποτα να πάει. Ούτε σκίζεται, μιλάμε δυνατή κατάσταση. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 160 βαθμούς στον αέρα. Οπότε καταλαβαίνετε η αιτία που έγινε. Μαστιχωτώ τόσο το brownies και δεν είναι κάτι ξερό μέσα στο στόμα μας, είναι καθαρά η θερμοκρασία που ψήνουμε. Θα στα μικρύνω λίγο τα κομμάτια, γιατί πρέπει να φάει όλος ο κόσμος. Βρε, εσύ τα κάνεις, μου θυμίζεις τη μάνα μου, μόνο αυτή κόβει τέτοιες μερίδες. Θυμίζεις τη μάνα μου. Ναι. Και... Τις λέω γίγαντες τα θα είναι, παιδί μου. Άσε να ξαναβάλουμε πάλι. Λοιπόν, έχεις δει, θα τα κάνουμε την επόμενη φορά τέτοιο. Λοιπόν, και θα ψήσω για 20 με 25 λεπτά, εντάξει. Και θα σου δείξω και κάτι άλλο, άλλη μια συνταγούλα, μπαμ μπαμ. Θέλω να σας δείξω, παιδιά, πώς θα κάνετε. Τα μωρά δεν μου τα έβαλες μέσα. Θα τα βάλω και τα μωρά. Δώστε μου τη γραμμή από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου και σένα, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πώς σε λένε? Πολλά και σε σένα και στην οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ και στη δικιά σου. Πώς σε λένε? Αναστασία. Και είσαι Θεσσαλονικιά. Ναι, δεν το πω, Θεσσαλονίκη. Σου στέλνω τέλειο δώρο από την εταιρεία Sanitas, πραγματικά με αγάπη. Θα τα χρησιμοποιήσεις όλα ούτως ή άλλως. Πολλά φιλιά, να σε καλά. Και Αθήνα γρήγορα. Καλησπέρα και στην Αθήνα. Ναι. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου, γεια σου. Ποια είσαι? Για πολλά καλές γιορτές. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Επίσης, να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πώς σε λένε? Σοφιάνα. Και μας παίρνεις από? Από Αθήνα. Τέλεια. Σάνιτας και για σένα. Σούπερ δώρο, ωραία συσκευασία και μέσα χαμός. Θα βγάζεις, θα ευχαριστηθείς. Φιλάκια πολλά. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσεις αυτό και να μου πεις σου θυμίζει. Δοκίμασέ το. Πρώτο το δυνατό μου εργαλείο, η μύτη μου. Ναι, δεν μπορεί να μην σου μυρίσει. Τι λες καλέ, μυρίζω καραμέλα. Εντάξει. Δοκίμασε και πες μου σου θυμίζει. Εφού μου θυμίζει καραμέλα. Δοκίμασε και πες μου σου θυμίζει. Μου θυμίζει την καραμέλα, παιδιά, βουτύρου. Εγώ να σας πω, θυμάμαι την ομάμι που τη βάζαμε στον αγγελάτη. Τι να κάνουμε, ο καθένας αυτά που θυμάται από τα δικά του παιδικά χρόνια. Με γεύση βούτυρο, δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω πώς πίζει, αλλά αν έπιζε θα γινόταν καραμελίτσα. Μαγιά, πάμε να δείξουμε στον κόσμο. Με γεύση βούτυρο. Αλλά πώς τρώω καραμέλα και θυμάμαι βούτυρο? Μα τι λοιπόν, είπα πάλι. Μαγιά, τσαχπινιά, πάμε. Έχω ζεστάνει εδώ πέρα, θυμηθείτε, είναι 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 200 γραμμάρια κρέμα. Πάμε μισό, ένα μισό. Δηλαδή, παραπάνω κρέμα, τη μισή του ζάχαρη. Έχω ζεστάνει ένα κατσαρολάκι και θα κάνετε ό,τι κάνω. Θα πάρετε ξύλινη κουτάλα, γιατί όταν φτιάχνουμε καραμέλα, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι τεράστιες. 300-350 βαθμούς και. Οπότε το οτιδήποτε άλλο σιλικόνι βάλετε μέσα, σπάτουλες και τέτοια, τις λιώνει. Ξύλινη κουτάλα πάντα. Forever. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχω ζεστάνει ήδη το κατσαρολάκι μου. Εδώ πέρα έχω βάλει, για να καταλάβετε, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Και αρχίζω να ανακατεύω. Κοίτα εδώ.
Μέχρι αυτό ήδη έχει αρχίσει να λιώνει, μέχρι να πάρει ένα σκούρο χρώμα της καραμέλας. Όσο εσύ ανακατεύεις, δώστε μου επόμενη γραμμή. Έγινε. Καλησπέρα. Μόλις σου αρπάξει, πες, ε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε μου. Χρόνια σας πολλά και καλά. Πώς σας λένε. Πολλά. Να είστε καλά. Και από πού μας καλείτε. Από Σάμο σας παίρνω τηλέφωνο. Πολύ όμορφα. Από την ωραία μας Σάμο. Λοιπόν, το πακέτο με όλα αυτά τα προϊόντα που έδειχνα πριν από την εταιρεία Sanitas που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε, είναι δεξί μας χέρι φυσικά μέσα σε ένα σπίτι, για εσάς με πολύ αγάπη. Γεια σας. Πολύ ωραία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σάμο. Και η επόμενη από πού είναι. Πώς πάμε εμείς εδώ, αρχίζει και λιώνει. Ωραία. Καλησπέρα. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου και εσένα. Πώς σε λένε. Είμαι η Παναγιώτα από την Κοζάνη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Και Κοζάνη, λοιπόν. Sanitas και για τη φίλη μου από την Κοζάνη. Φιλάκια. Για πάμε εδώ τώρα, γιατί έχει λοιπόν, λιώσει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Βλέπετε πως έχει αλλάξει το χρώμα και αρχίζει τώρα και γίνεται καραμέλα. Μισό λεπτάκι, αυτό τώρα είναι μόνο ζάχαρη. Μόνο ζάχαρη, τίποτα άλλο. Μόνο ζάχαρη. Μάλιστα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Θες να σου σκουρίνει η ζάχαρη ή τι θέλεις. Ανάλογα τα γούστα μου. Κοίταξε. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο σκουρή. Είναι εδώ. Mm. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Αποσύρουμε για να μην μου καεί. Και κρεμούλα. Θα πάτε λίγο πίσω γιατί ακούστε τι θα γίνει τώρα. Ω Χριστός και η Παναγία. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Σιγά σιγά την κρεμούλα και ανακατεύουμε. Θα σε βοηθήσω. Όχι αγάπη μου. Λοιπόν, θα δω να μας κολλήσει. Και ανακατεύουμε. Δεν κολλάει τίποτα. Μεγάλο μα μεγάλο μυστικό και θα βαδιάζω όλη μου την κρέμα. Μεγάλο μα μεγάλο μυστικό στην καραμέλα, παιδιά. Όταν φτιάχνετε πάντα μα πάντα αλάτι. Πάλι αλάτι. Αλάτι. Πρέπει, παιδί μου, που δεν μου ταιριάζει στο μυαλό, έτσι. Το γιατί αυτό καθόλου. Όχι, καθόλου, τίποτα. Τι γίνεται, το αλάτι σου ανεβάζει τη γεύση. Καραμέλα και αλάτι ίσον. Καραμέλα. Όχι απλά κολλητή. Είναι αδέρφια. Αδέρφια είναι αυτά τα δύο. Αλήπτες πουλιά. Έτσι. Ωραία. Και το σιγοβράζουμε μέχρι, κοίτα εδώ πέρα, να μας γίνει αυτό εδώ πέρα που έχω κάνει. Κοιτάξτε εδώ. Ναι. Το βλέπετε. Το είδαμε. Έχουμε αυτή την υπέροχη καραμέλα, σας την έδωσα και αυτό με πολύ αγάπη.